Ένα μεγάλο έργο πολιτιστικού χαρακτήρα παίρνει σάρκα και οστά στην καρδιά της Αθήνας. Πρόκειται για την αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων του πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου 401 και την αξιοποίησή τους ως χώρους πολιτισμού. Τα τρία ιστορικά κτίρια σε έκταση ιδιοκτησίας της Εκκλησίας στην περιοχή του Λυκαβητού, γνωστά ως στρατιωτικά παραπήγματα, έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα ως ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής αξίας. Η προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε από την Περιφέρεια, την Εκκλησία και το Υπουργείο Πολιτισμού και σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης των κτιρίων προκειμένου να στεγάσουν το αρχείο, το μουσείο και τη βιβλιοθήκη της Ιεράς Συνόδου. Πρόκειται για άλλη μία ψηφίδα σε ένα πρόγραμμα σειρά παρεμβάσεων σοβαρών αναπλαστικών σε εμβληματικά κτίρια και περιοχές, πολεοδομικές ενότητες στο κέντρο της πόλης των Αθηνών. Πρόκειται για την αναστήλωση, επισκευή και επανάχρηση τριών διατηρηταίων ιστορικών κτισμάτων στην περιοχή εδώ πέρα των στρατιωτικών παραπηγμάτων, τα τελευταία ουσιαστικά δείγματα της στρατιωτικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. Το σημαντικό έργο προϋπολογισμού 14 εκατομμυρίων ευρώ πραγματοποιείται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. Τα κτίρια αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα στρατιωτικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα και των αρχιτεκτονικών ρευμάτων της εποχής. Τα κτίρια αυτά έγιναν βάσει της γαλλικής στρατιωτικής τεχνοτροπίας που υπήρχε εκείνη την εποχή. Γι' αυτό είναι πολλά κτίρια ώστε να μην μεταδίδονται οι ασθένειες. Όπως βλέπετε έχουν γίνει με λιθοδομή, έχουν ωραία σχέδια πάνω από τα υπέρθυρα με γωνιακούς λίθους πάνω από τα παράθυρα. Τα παράθυρα σχεδόν όλα είναι με σιδερένια κλειδώματα. Έχουν στις γωνίες, όπως βλέπετε, έχουν γωνιακή λιθοδομή και επάνω έχουν ωραίους πυργίσκους. Το 1882 τμήμα του συγκροτήματος αξιοποιήθηκε για τη λειτουργία του Στρατιωτικού Σχολείου Υπαξιωματικών και το 1904 χρησιμοποιήθηκε από το πρώτο στρατιωτικό νοσοκομείο, το οποίο στη συνέχεια μετονομάστηκε σε 401. Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.